σας. Καλώς την. Στέλιο μου, η Κρίστεν δεν έχει όρεξη σήμερα, δεν θέλει να της μιλήσει κανένας, μπορεί να είναι γιορτινή ημέρα, αλλά δεν καλά. Έχει διάθεση, τότε δεν θέλει να όρεξη, φλερτάρει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλει να φλερτάρει. Πώς φαίνεται? Τι έχει στο χέρι σου? Εδώ, τατουάζ. Τι τατουάζ είναι αυτό? Φάλαινα. Φάλαινα. Ναι. Είσαι ποτέ παχιά? Δεν τι θες. Όχι, η μητέρα μου είναι από τις Αζόρες και έχει φάλαινες εκεί πέρα και το έκανα από αυτό. Και αυτό το φόρεμα τώρα το έβαλες για να μην σου μιλάνε? Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό που θα τους κάνει να μην σου μιλάνε δηλαδή? Σε συνδυασμό με το σακάκι ότι είναι πολύ πιο παιδικό και δεν... Προτρέπεις, δεν έχει κάτι που να ελκύει. Δηλαδή θες να πεις ότι τα κορίτσια που δεν δίνονται σεξ δεν τους μιλάει κανείς, δεν νομίζω. Και το αγόρι σου πώς το γνώρισες? Ναι, δεν είναι από αυτούς που φοβούνται. Στην παραλία που σκούπιζε καλά να την καταρρύσει. Α. Εκεί δεν θυμάσαι που είχε πάει? Στην παραλία γνωριστήκατε? Όχι, όχι, είχαμε γνωριστεί σε vegan picnic. Vegan picnic. Και δεν είχε παραλία. Συγγνώμη, πού γίνονται αυτά τα vegan picnic να πάμε? στο κέντρο που είναι ο εθνικός κήπος. Δηλαδή, ας πούμε, γίνεται vegan picnic. Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν το έχω ξανακούσει. Και μια φορά το μήνα, ας πούμε, και πάτε όλοι. Ακριβώς. Πότε είναι να φέρουμε φαγητό? Πότε είναι να έρθει ο Στέλιος μας, γιατί έχει μεγάλη απορία για όλα. Όποτε θέλετε, φέρνουμε φαγητό, μοιραζόμαστε συνταγές. Ναι. Τι? Αχ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι και σε καντίνα για σουβλάκια. Γιατί γελάτε? Δεν το άκουσα. Όταν μιλάω σοβαρά και γελάω, δεν μ' αρέσει. Λέω, ένας γνωστός μου νίκιασε καντίνα για σουβλάκια εκεί μέσα. Στον εθνικό κήπο, ναι, αλήθεια σου λέω. Δεν θα παίρνει σαλάτες από εσάς, μωρέ, δεν πειράζει. Εννοείται. Φέρνουμε εμείς το φαγητό, δεν πειράζει. Εννοείς, οικολογικά. Ναι, από θυμάρι. Τα βάζω σε ειδικό καλαμάκι. Οι κριτές μας όμως καταλαβαίνουν. Τους χάσαμε. Τους χάσαμε. Αυτό ήτανε. Μας τελειώσανε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ολυμπία, έχω κλάψει. Πού είναι η Ολυμπία? Σταμάτα να για να κάνουμε ρετούς. Όχι, και η τσουκνίδα σε τσαγερό. Όχι, εμένα μου αρέσει η τσουκνίδα, γιατί να σου πω την αλήθεια. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι η τσουκνίδα, εσείς που είστε οικολόγοι, εξαφανίζει την ψωρίαση. Σταμάτα, θέλω να τραγουδήσει. Έτσι θα βγω. Έτσι θα βγω στην πίστα. Τι εξαφανίζει. Άκουσε να δεις, γιατί εγώ θα το λέω τώρα, εντάξει. Εσύ δεν θέλεις να μιλάω, αλλά εγώ θα το πω. Δεύτερη πράξη. Παιδιά, μην ξαναβάλλετε αυτό τον ατμό εδώ πέρα, γιατί κάτι μας κάνει. Όχι, μην αποσύρεσαι. Παιδί μου, κοίτα πώς είμαι. Σκέψου το. Κοίτα με. Λέω, το καταλαβαίνετε. Αφήστε με, θα κάτσω να μιλάει. Θα πεθάνει. Εγώ θα πεθάνω μετά. Μισό δευτερόλεπτο, ρε Κατερίνα. Εντάξει. Έχουνε κατέβει πλουφαρίδες, θα είμαι σφάνο Βαγγελομαρία πάλι, έτσι. Άσε με. Πού είναι η Ολυμπία? Είδες πως εξοντώνω έναν ένα.